Κύριος Φώτης Καρίδας, υποψήφιος στα Βόρεια της Β' Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα κύριε Καρίδα. Καλησπέρα κύριε Γιάμελη, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εμείς που είστε κοντά μας. Η κυρία Μάγκη Δούση, υποψήφια βουλεύτρια με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική. Καλησπέρα και σε εσάς κυρία Δούση. Καλησπέρα. Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, πρώην υπουργός, υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ στα Βόρεια της Β' Αθηνών. Καλησπέρα και σε εσάς κυρία Αποστολάκη. Καλησπέρα κύριε Γιάμελη. Είναι τη 2023. Μπορούμε να έχουμε εικόνες. Εμένα μου θυμίζουν Ισπανία του Ραχώη. Μπορούμε να έχουμε τέτοιες εικόνες σε μια χώρα που σε επίπεδο αριθμών η κυβέρνηση πανηγυρίζει πως πάει σφαίρα και έρχεται η ανάπτυξη, ήρθε η ανάπτυξη μάλλον, και περιμένουμε την επενδυτική βαθμίδα. Κοιτάξτε κυρία Γιάμαλη, οι εικόνες που δείξατε είναι μια γροθιά στο στομάχι κάθε ανθρώπου. Είτε είναι απλός είτε δεν είναι απλός. Δεν τίθεται θέμα απλοϊκότητας. Είναι γροθιάς γιατί είναι μια απάνθρωπη εικόνα από μόνη της και σίγουρα δεν συνάδει με αυτή την εικόνα την οποία η κυβέρνηση προσπαθεί να περάσει. Θα σας έλεγα ότι εντυπωσιάστηκα και από την τοποθέτηση του κύριου Καρίδα, ο οποίος δηλώνει απόλυτη άγνοια για το τι θα ακολουθήσει εάν η Νέα Δημοκρατία κερδίσει τις εκλογές. Αλλά συγκράτησα από την τοποθέτησή σας ότι είπατε ότι είδατε έναν δυστυχισμένο άνθρωπο και ότι δεν μπορείτε να πείτε για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα, γιατί είστε ένας απλός υποψήφιος και δεν ξέρετε τι θα ακολουθήσει. Αυτά είπατε, αυτά άκουσα και αυτά κρίνω. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια τοποθέτηση η οποία σίγουρα δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά και δεν θέλω να τη σχολιάσω άλλο. Σε κάθε περίπτωση όμως, κυρία Γιάμαλη, εδώ γύρονται δύο τεράστια θέματα. Το πρώτο αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας και το δεύτερο αφορά τη λειτουργία της ελληνικής αστυνομίας και κατά την άποψή μου είναι, αν όχι το ίδιο σοβαρό, είναι όμως εξαιρετικά σοβαρό και θέλω να σχολιάσω και τα δύο. Η προστασία της πρώτης κατοικίας πήρε σάρκα και οστά το 2010, όταν η χώρα μπήκε στην μέγενη των μνημονίων και η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου ψήφισε τον 3869. Επιμένω να μην αναφέρω το όνομα της υπουργού, η οποία σήμερα βρίσκεται. Κατσέλη, ναι, αλλά δεν είναι ο νόμος της κυρίας Κατσέλη. Εκείνη ήταν υπουργός. Ξέρετε, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες ανήκουν πολιτικά στην κυβέρνηση. Η κυρία Κατσέλη υλοποίησε. Αυτό που λέτε, το λέω αυτό πολύ για καλά, να, ότι συχνά οι νόμοι παίρνουν το όνομα των υπουργών. Ασφαλέστατα. Το λέω όμως σήμερα για να μην πιστώνετε μια γιγαντιαία πολιτική πρωτοβουλία σε ένα πρόσωπο. Αν αφορά, ήταν βέβαια ακόμη στο ΠΑΣΟΚ, κυρία Κατσέλη, μάλλον νόμο Κατσέλη θα τον λέγατε και εσείς, κυρία Αποστολάκη. Θα τον έλεγα νόμο Κατσέλη υπό την προϋπόθεση του ότι δεν θα υπήρχε μια διαφοροποίηση. Mm-hmm. Και τώρα κάποιοι προσπαθούν να καρποθούν ένα νόμο. Είναι λοιπόν ένα νόμο που ψηφίστηκε από μια κοινοβουλευτική ομάδα. Μην βάλουμε στα επίτηδικα και την κυρία Κατσέλη. Όχι, με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ακούστε. Η κυρία Κατσέλη κάνει ό,τι θέλει, βρίσκεται σε ένα άλλο κόμμα. Δεν με αφορά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι γενναία νομοθετική πρωτοβουλία ανήκει σε μια κυβέρνηση και μια συγκεκριμένη κοινοβουλευτική ομάδα η οποία υπέστη τα πάνδυνα. Μάλιστα. Στη συνέχεια, κυρία Γιάμαλη, το 2015 η επόμενη κυβέρνηση με τους νόμους 43-54 και 43-65 περιόρισε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Τη διατήρησε, αλλά τη μίκρινε. Μίκρινε το πλαίσιο. Δίκιο έχετε. Ωραία. Και στη συνέχεια η επόμενη κυβέρνηση εξαφάνισε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εννοείται. Με τον πτωχευτικό της κώδικα. Χωρίς μνημόνιο. Άρα έχουμε από τον νόμο Κατσέλη, τον οποίο καταψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα δύο κόμματα, τα οποία σήμερα ομνύουν στην επαναφορά της. Έχουμε από το 2010 συνεχή επιδείνωση. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Άρα, εμείς λέμε ότι θα επαναφέρουμε το νόμο που ψηφίσαμε με επικαιροποιημένα στοιχεία και σε ό,τι αφορά το δεύτερο ζήτημα, που κατά την άποψή μου είναι μείζον, γιατί αφορά τη λειτουργία της δημοκρατίας και το ζήτημα της ασφάλειας και της τάξης, που σήμερα είναι προοδευτική ατζέντα, γιατί η ασφάλεια αφορά τους πιο αδύναμους, τους μη προνομιούχους. Βλέπουμε μια αστυνομία ανεξέλεγκτη. Είμαι βέβαιη, κυρία Γιάμαλη, ότι ο αύριο υπουργός, πολύ θυμωμένος, θα διατάξει μια ένορκη διοικητική εξέταξη. Θα το γράψει και στο Twitter, να είστε σίγουροι. Είμαι βέβαιη. Και εγώ θέλω να θυμίσω την Επιτροπή Αλιβιζάτου και πού αυτή η Επιτροπή και το πόρισμά της βρίσκεται, την υπόθεση Ινδαρέ και τον τρόπο με τον οποίο ασίδωτα
για να μην μιλήσουμε για την Greek Mafia, να πάρουμε μόνο το κομμάτι της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λειτουργεί σήμερα η ελληνική αστυνομία. Κυρία Αποστολάκη, αυτή την οπισθοχώρηση, την αδιαμφισβήτητη πλέον, με τη βούλα οργανισμών οι οποίοι είναι συνομιλητές και σύμβουλοι και χρηματοδοτούμενοι από τα Ηνωμένα Έθνη, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εσείς πώς τη σχολιάζετε, πώς τη βλέπετε? Υπάρχει θέμα, μεγαλοποιείται μία κατάσταση? Γιατί είμαστε στη θέση 107? Κοιτάξτε, εμένα μου αρέσουν τα στοιχεία και οι αριθμοί να τα διαβάζω με αντικειμενικό τρόπο και όχι να τα επικαλούμε όποτε είναι συμφέροντα σε σχέση με τις ιδέες μου, τις απόψεις μου ή την παράταξη που εκπροσωπώ. Mm-hmm. Άρα εδώ παρουσιάζατε μία έρευνα με ένα στοιχείο το οποίο αναμφισβήτητα έχει μία αρνητική χρειά, ένα αρνητικό στοιχείο σε ό,τι αφορά τη χώρα μας. Είμαστε στον πάτο της Ευρώπης και των Βαλκανίων. Δεν θεωρώ ότι η χώρα μου είναι Τουρκία, Ρωσία, Ουγγαρία ή Πολωνία στο ζήτημα της ελευθερίας του τύπου. Αλλά ασφαλέστατα υπάρχουν προβλήματα, προφανώς υπάρχουν επιδεινώσεις, τις οποίες οι Reporters United, τους οποίους σέβομαι και αναγνωρίζω, καταγράφουν. Η άποψή μου είναι ότι η υπόθεση Κουκάκη πρέπει να έχει παίξει, δεν ξέρω ακριβώς τη λειτουργία και το πώς οι δείκτες επηρεάζονται, αλλά η αίσθηση που έχω, η εμπειρική, είναι ότι η υπόθεση Κουκάκη σίγουρα έχει βυθίσει τη χώρα και έχει παίξει ρόλο στην επιδείνωση της θέσης της. Δεν είναι μόνο ο Κουκάκης, είναι και ο Τέλογλου, είναι και ο Μαλιχούδης. Εντάξει, είναι υπόθεση των υποκλοπών γενικά. Υπόθεση των υποκλοπών, αναφέρω τον κύριο Κουκάκη ως το πρώτο θύμα. Το σημείο μηδέν. Ως σημείο μηδέν, στον χώρο της δημοσιογραφίας βέβαια, γιατί... Αλλού υπήρχαν και άλλα σημεία μηδέν. Γιατί υπήρχαν και άλλα σημεία μηδέν και ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι το σημείο μηδέν στην πολιτική. Αλλά αναφέρομαι στον κύριο Κουκάκη, στον συνάδελφό σας, ως σημείο μηδέν. Άρα είναι μια μεγάλη ρογμή, ένα μεγάλο ζήτημα και σίγουρα θα χρειαστούν χρόνια για να επουλωθεί αυτό το τραύμα. Τώρα κοιτάξτε. Ασφαλέστατα υπάρχουν ζητήματα και σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις και αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί. Η προηγούμενη κυβέρνηση έχει και αυτή επίσης μια τρομερή ρογμή και μια τρομερή κοιλίδα σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο επεχείρησε να χειραγωγήσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε ό,τι αφορά τις τηλεοπτικές άδειες. Άρα έχουμε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα σε ό,τι αφορά τα βοσκοτόπια, τον Καλογρίτσα, την υπόθεση αυτή και στη συνέχεια έχουμε τη σκυτάλη από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και το σύστημα διακυβέρνησης, το οποίο με άλλες μεθοδεύσεις προσπάθησε και πάλι σε έναν άλλο βαθμό και με άλλα μέσα να δημιουργήσει, εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέμε το φίλιο δημοσιογραφικό. Έχω 30 δευτερόλεπτα. Κύριε Γιαννόπουλε, η απάντησή μου, η σύντομη σε αυτό που είπατε, είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο επιχειρήθηκε η καταβολή αυτών των χρημάτων, τα οποία ορθώς καταβλήθηκαν και καθυστερημένα, ήταν ένας τρόπος που επεδίωξε επί της ουσίας τη χειραγώγηση. Αυτή είναι άλλη ήταν συζήτηση, μια όμως, πολύ λανθασμένη εγώ πολιτική. Εγώ μπορώ να σας συμφωνήσω γι' αυτό, αλλά δεν εσείς έχουμε άλλο δεν χρόνο, βοηθήστε με παρακαλώ. Ευρώ. Χαίρομαι γι' αυτό. Δεν θέλω να στερήσω χρόνο από το επόμενο πάνελ. Να ευχαριστήσω θερμά και να ευχηθώ καλή δύναμη και καλή επιτυχία στον κύριο Φώτη Καρίδα, υποψήφιο στα Βόρεια της Β' Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Στην κυρία Μάγη Δούση, υποψήφια βουλεύτρια του στην Ανατολική Αττική. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία και σε εσάς, κυρία Δούση. Συγγνώμη, έχω μπερδευτεί πια. Τόσοι και τόσοι υποψήφοι και υποψήφιες. Την κυρία Μιλένα Αποστολάκ, πρώην υπουργό, υποψήφια βουλευτρία με το ΠΑΣΟΚ στα Βόρεια της Β' Αθηνών. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία και στις τρεις σας.